Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για την αγαπημένη μας σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», όπου η μία βόμβα διαδέχεται την άλλη. Η μία αποκάλυψη αναστατώνει την οικογένεια Μπουραντά. Ο Χριστόφορος επιστρέφει και μιλάει με ανοιχτά χαρτιά στην Αμαλία και τον Άγη για το θάνατο της γυναίκας του. Τους εξηγεί ότι η Αντιγόνη είχε μάθει για το δεσμό με τη Βικτόρια. Μάλιστα, όπως τον είχε ενημερώσει η Όλγα, η γυναίκα του τους είχε δει με τη Βικτόρια και ίσως αυτοκτόνησε μη αντέχοντας αυτή την προδοσία. Τόσο η Αμαλία όσο και ο Άγης παθαίνουν σοκ. Ενώ ο Άγης, γεμάτος μίσος για τη Βικτόρια, ορκίζεται να την εκδικηθεί. Ωστόσο, ένα νέο χτύπημα, μια είδηση βόμβα, φτάνει στα αυτιά που τον φέρνει στα όρια του. Ο Άγης μαθαίνει ότι η Βικτόρια δεν είναι η πραγματική του μητέρα και την ακρίβεια η Βικτόρια κορόιδεψε τους πάντες, καθώς δεν έμεινε ποτέ έγκυος από τον Χριστόφορο. Μετά το θάνατο της Αντιγόνης, ο Χριστόφορος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τη ζήτησε να απομακρυνθεί από τη ζωή του. Η ίδια όμως δεν ήθελε να το χάσει, έτσι σκέφτηκε ένα ακόμα σατανικό σχέδιο για να μην χωρίσουν. Του είπε ότι είναι έγκυος, ενώ είχε φροντίσει να μείνει μακριά όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι ήταν έγκυος. Αμέσως μετά η Βικτόρια παρουσίασε τον Άγιο ως παιδί του Χριστόφορου και δικό της, ενώ είχαν αποφασίσει να μην το μάθει ποτέ κανείς. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αφού η Βικτόρια εξαπάτησε τους πάντες και ο Άγιος, που παρουσίασε σαν γιο τους, ήταν απλά ένα παιδάκι από το ίδρυμα το οποίο διοικεί. Όλα αυτά όμως τα μαθαίνει ο Άγιος και γίνεται έξαλλος. Αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα πάντα, πηγαίνει στο γραφείο της με άγριες διαθέσεις. Και αφού της λέει ότι ξέρει τα πάντα, αντιμετωπίζει και πάλι την ψυχρότητα και την αναζωνία της Βικτόριας. Γεγονός τον βάζει εκτός σε αυτού. Ο Άγιος της επιτίθεται με μανία και την αφήνει μέσα στα αίματα και χαροπαλεύει. Και ενώ η Βικτόρια κοίταται μόφυρτη στο πάτωμα του γραφείου της, ο Άγιος φεύγει σαν τρελός και βρίσκει την Αμαλία, όπου της εξηγεί ότι πρέπει να εξαφανιστεί για λίγο καιρό από το σπίτι. Ο λόγος φυσικά είναι για να μην τον βρει η αστυνομία, αφού έχει αφήσει παντού τα αποτυπώματά του και είναι ο μόνος που θα θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση στη Βικτόρια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!